Καλησπέρα σας κύριε Κουτσούμπα, χρόνια πολλά για όλες τις ημέρες. Καλησπέρα σας κυρία Παρασκευά, χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο το προσωπικό του ΣΤΑΡ, σε όλους τους συμπατριώτες μας, σε όλη τη στερεά Ελλάδα. Την οποία έχετε καιρό να επισκεφτείτε λόγω των μέτρων κι εσείς. Δυστυχώς. Ήταν λίγο ιδιαίτερο αυτό το Πάσχα Ελπίζω για όλους. Ελπίζω να περάσει σύντομα. Ναι, για πρώτη φορά, αυτό έλεγα, στα τόσα χρόνια ζωής, έκανα Πάσχα στην Αθήνα. Ήταν διαφορετικά και ελπίζω να ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που το ζήσαμε αυτό και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε με επιτυχία το πρόβλημα της πανδημίας, που για την ώρα νομίζω ότι καλά τα πάμε, τουλάχιστον όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι. Ναι, όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι, ναι, όμως ξέρετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης και εμείς ως πολιτικό κόμμα, αλλά θέλω να πιστεύω και το σύνολο του ελληνικού λαού, θα πρέπει να τους κρίνουμε κυρίως από το τι γίνεται στους τόπους δουλειάς, στους εργαζόμενους και για τα μέτρα προστασίας της υγείας τους βεβαίως, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο, όπως είναι απολύσεις, όπως είναι απληρωσιά, όπως είναι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, αλλαγές στα ωράρια, εκπεριτροπή σε εργασία, όπως είναι μια σειρά ζητήματα, τα βλέπουμε άλλωστε και στη Λάρκο, στην περιοχή της Φθιώτιδας και της Εύβοιας, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε πόσο αποτελεσματική και κυρίως τι επιπτώσεις έχει η κυβερνητική πολιτική και εν μέσω πανδημίας στους εργαζόμενους, όπως επίσης και το σύστημα της δημόσιας υγείας. Εμείς κρίνουμε την κυβέρνηση όχι αν γίνονται κάποια πραγματάκια ή αν με πραγματική αυτοθυσία πραγματικά το επιστημονικό δυναμικό, οι γιατροί, οι νοσηλευτές δίνουν μια τιτάνια μάχη καθημερινή με την πανδημία, με τον κορονοϊό, για να σώσουν τις ζωές των ανθρώπων μας, αλλά κυρίως εάν γίνονται επαρκώς οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, υγειονομικού, γιατρών, νοσηλευτών, αν επεκτείνονται οι αναγκαίες υποδομές και δομές στον τομέα της υγείας, αν παίρνονται όλα τα μέτρα, γιατί δυστυχώς δεν τελειώνουμε. Ακόμα και όταν θα χαλαρώσουν τα μέτρα και θα περάσει αυτό το πρώτο κύμα, πάλι θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επιφυλακή και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, μέχρι να βρεθεί αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή. Όπως όλα δείχνουν, θα μας απασχολήσει και αρκετά μεγάλο χρονικό Άρα διάστημα το ζήτημα. Άρα τώρα πρέπει να βλέπουμε και τώρα να προετοιμαζόμαστε, πριν είναι φυσικά αργά. Μπορεί να το απευχόμαστε αυτό όλοι, αλλά έτσι συμβαίνει. Κρίνουμε την κυβέρνηση επίσης και στον τομέα της παιδείας. Ναι. Τι γίνεται με το εξεταστικό, τι γίνεται με την Τράπεζα Θεμάτων, τι γίνεται με ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο που δυστυχώς το έφερε για διαβούλευση μέσα σε αυτές τις συνθήκες της καραντίνας και πάει λέγοντας. Εσείς ζητήσατε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μείνει στα συρτάρια, νομίζω, και να μην φτάσει ποτέ στη Βουλή. Δεν πρέπει να φτάσει στη Βουλή. Θα πρέπει τώρα που μπήκε για διαβούλευση να αποσυρθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από την κυβέρνηση, να ξεκινήσει μια συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς φορείς, με τους καθηγητές, τους δασκάλους, με τους γονείς και των μαθητών, με τα ίδια τα παιδιά. Θα πρέπει συνολικά με τους μαζικούς φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος, του λαϊκού κινήματος και τα κόμματα να συμβάλλουν έτσι ώστε να αλλάξει ριζικά, γιατί είναι δυστυχώς σε άσχημη, σε αντιδραστική κατεύθυνση και αυτό το νομοσχέδιο. Λοιπόν, μιλήσατε για σκάνδαλο σε σχέση με την υπόθεση της τηλεεκπαίδευσης και τα ΚΕΚ, κάτι που μπήκε σε αναστολή, να το πω, σε κατάργηση από χθες, θέμα το οποίο απασχολεί πολύ την πολιτική επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρες. Άλλοι λένε φιάσκο, άλλοι λένε σκάνδαλο. Εσείς γιατί επιμένετε στο σκάνδαλο? Μπορεί να είναι και τα δύο, και φιάσκο και σκάνδαλο. Καταρχήν το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι δίνεται η εκπαίδευση σε κέντρα ιδιωτικά, σε μεγάλους ιδιώτες, οι οποίοι κυρίως το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στο πώς θα βγάζουν κέρδη από τον κόσμο που συμμετέχει στην τηλεκπαίδευση, που συμμετέχει στα ΚΕΚ κλπ. Και δεν είναι ο σκοπός τους πώς θα μορφωθεί ο ελληνικός λαός, πώς θα μορφωθούν τα παιδιά του και θα αποκατασταθούν αύριο επαγγελματικά.
ένα το κρατούμενο αυτό. Και αυτό, σε αυτό το ζήτημα δεν ακούμε κριτική από άλλα κόμματα, μόνο το ΚΚΕ το θέτει αυτό το ζήτημα για το πώς όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν σε μια δημόσια, δωρεάν, με επιστημονικά κριτήρια εκπαίδευση και αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν στα ΚΕΚ ή κάνουν στα κέντρα εκπαίδευσης. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν επιλύεται ξανά το πρόβλημα. Με την αλλαγή και την υποχώρηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά από αυτή την απαράδεκτη στάση του κυρίου Βρούτσι, ο οποίος έχει αναλάβει να κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας, πάλι δεν δίνονται τα 800 ευρώ όπως σε άλλους κλάδους εργαζομένων στους επιστήμονες που και αυτοί τα έχουν απολύτως ανάγκη αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν είναι μια σειρά ζητήματα και δεν πρέπει να μένουμε σε επιμέρους θέματα, χαμένοι στη μετάφραση, στα μεταφραστικά λάθη ή δεν ξέρω τι, στην χρησιμοποίηση και την ικανοποίηση ημετέρων, όπως λένε άλλα κόμματα. Και αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους, όμως θα πρέπει να αναδείξουμε το κύριο ζήτημα. Άρα 800 ευρώ εδώ και τώρα πρέπει να δοθούν σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες και βεβαίως η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Δεν είναι το κύριο να αλλάξει ο κύριος Βρούτσης και να έρθει άλλος Βρούτσης. Το ζήτημα είναι τι πολιτική ακολουθεί. Συνολικά η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για αυτό το ζήτημα. Αυτό το λέτε γιατί ζητάω ΣΥΡΙΖΑ και το. Είναι γνωστός ότι μπήκε εκεί για να φέρει αντεργατικά μέτρα. Αυτός δεν είναι υπουργός εργασίας, αυτός είναι υπουργός της μεγαλοεργοδοσίας. Και τον έχουμε συνηθίσει και οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, όλος ο κόσμος τον ξέρει τι κάνει τόσα χρόνια, εκτός από την αντικομουνιστική και την αντικουκουέ χολή που ξερνάει κάθε φορά που παίρνει το λόγο στη Βουλή. Το λέτε αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ ζητούν την παρέτησή του και λέτε δεν έχει σημασία αν θα αλλάξει ένα πρόσωπο. Ναι, όχι μόνο αυτό. Ας τον αλλάξει. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα ξαναλέω ότι έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα του κύριου Βρούτσι. Αλλά αν μείνουμε σε αυτό, θα έρθει ένας άλλος Βρούτσις που θα είναι υπουργός πάλι της Νέας Δημοκρατίας αυτής της κυβέρνησης και βεβαίως πάλι θα υλοποιεί μια πολιτική που θα κάνει και βεβαίως εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Από αυτή τη σκοπιά δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης που τον έβαλε εκεί, που τον άφησε να κάνει αυτά που κάνει και συνεχίζει να τα κάνει και άσχετα αν μετά την πίεση και την γενική κατακραυγή αναγκάστηκε να πάρει πίσω εν μέρη το μέτρο. Γιατί ξαναλέω ότι και τα άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ δεν μιλάνε για τα 800 ευρώ καθαρά και ξάστερα που πρέπει να δοθούν στους επιστήμονες, επαφίονται στα 600 ευρώ που έδωσε, λες και τους κάνει χάρη τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Κύριε Κουτσούμπα, ήθελα να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα. Αναφερθήκατε στην αρχή και είπατε για τους προβληματισμούς, τι θα γίνει και αν θα ανοίξουν όλα αυτά τα καταστήματα που έχουν κλείσει, αν θα επιστρέψουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή συμβάσεις τους αυτό το χρονικό διάστημα. Τι ενημέρωση έχετε από τα δικά σας συνδικάτα, εφαρμόζεται ο νόμος σωστά, οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τον νόμο προς όφελος των εργαζομένων ή εκμεταλλεύτηκαν τον νόμο για τη δική τους κερδοσκοπία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, γιατί για αυτούς μιλάμε. Δεν μιλάμε για τους μικρούς επαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους εμπόρους κλπ. Για να εξηγούμαστε, οι οποίοι σε καμία περίπτωση, βέβαια, πλήττονται βάναυσα. Μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία να περάσουν όλα τα μέτρα και όλα τα αιτήματα του ΣΕΒ που τα είχε και πριν την κρίση με την πανδημία για να μείνουν όμως. Και δεν θα είναι προσωρινά όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή όπως λένε άλλα κόμματα. Αυτά τα μέτρα που θίγουν εργασιακά δικαιώματα, που θίγουν μισθούς, που θίγουν μια σειρά ζητήματα των εργαζομένων και βρήκαν ευκαιρία τώρα με αφορμή τον κορονοϊό να πάρουν οι μεγάλοι εργοδότες, έρχονται για να μείνουν. Και μην ξεχνάμε ότι την επόμενη μέρα περιμένουμε μια βαθιά κρίση, την οποία δεν τη δημιούργησε βέβαια η πανδημία του κορονοϊού, απλώς η πανδημία αυτή την επιτάχυνε. Θα θυμόσαστε, κύριε Παρασκευά, ότι εμείς ως ΚΚΕ λέγαμε ας κρατάει η κυβέρνηση
πολύ περισσότερο ο λαός και το κίνημά του μικρό καλάθι από τις διάφορες εξαγγελίες ότι τελειώσαμε πλέον, είναι παρελθόν τα 10 χρόνια της μεγάλης κρίσης που ζήσαμε, ότι έρχεται μια μεγάλη ανάπτυξη, θα γίνουν επενδύσεις το ένα το άλλο που έταζαν και η προηγούμενη κυβέρνηση όσο ήταν του κυρίου Τσίπρα και η κυβέρνηση που ήρθε το καλοκαίρι πέρσι του κυρίου Μητσοτάκη. Βεβαίως ανάκαμψη καπιταλιστική υπήρξε μικρή, όμως δεν παίρνουν υπόψη ότι ήδη υπήρχε επιβράδυνση, αυτό τους λέγαμε, σε μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Βρετανία, στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού, επιβράδυνση της οικονομίας. Κάποιες από αυτές τις οικονομίες μπαίναν ήδη σε ύφεση και αυτό δεν ήταν δυνατόν να μην επιδράσει και άσχετα από την πανδημία σε μια οικονομία όπως η Ελλάδα, η ελληνική, η οποία είναι εξωστρεφής οικονομία και όλοι πανηγυρίζαν για την εξωστρέφειά της, γιατί έχει τον τουρισμό, έχει τις μεταφορές, κυρίως ναυτιλία, και είναι πιο επιρρεπής αυτή η κλάδη και αυτή η τομής στο να επηρεαστούν από μια κρίση, μια ύφεση, μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Άρα λοιπόν έτσι κι αλλιώς θα μπαίναμε σε κρισιακά φαινόμενα. Ο κορονοϊός, η πανδημία, ήρθε να το τελειώσει, ήρθε να το φέρει πιο γρήγορα αυτό. Άρα λοιπόν, και επειδή οι μεγάλοι εργοδότες έχουν κατά νου να βγάζουν κέρδη κυρίως από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, με μειώσεις μισθών, με αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, με πάρσιμο πίσω δικαιωμάτων που πάρθηκαν με πάρα πολλούς αγώνες και χύθηκε πολύ αίμα για αυτούς, για αυτά τα δικαιώματα, και βεβαίως με περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με περιορισμό ατομικών συλλογικών ελευθεριών, με περιορισμό στη συνδικαλιστική και πολιτική δράση στους χώρους δουλειάς και πάει λέγοντας. Άρα χρειάζεται ετοιμότητα για αυτά, χρειάζεται αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι όλοι μας να μείνουμε όρθιοι, να μείνουμε δυνατοί, υγιείς, και βεβαίως όπως δεν μείναμε σιωπηλοί και τώρα αυτό το μήνα, 1,5 μήνα που είναι τα μέτρα της καραντίνας, αλλά ασκούμε κριτική, πιέζουμε, αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ξέρετε ότι ως ΚΚΕ έχουμε στηρίξει αποφάσεις συλλόγων, σωματείων για μέρες δράσης και στα νοσοκομεία που έγινε και στα σούπερ μάρκετ, αλλά και τώρα τη μέρα δράσης σε εργοστάσια, σε εργασιακούς χώρους και μπροστά στην Πρωτομαγιά, ακριβώς για να αναδειχθούν τα προβλήματα, να μην σταματήσει ο αγώνας και να είμαστε πανέτοιμοι την επόμενη μέρα να θέσουμε επιτάπητος όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε και να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι και για να μην μονιμοποιηθούν αυτά τα μέτρα που τέτοιο στόχο έχουν οι μεγαλοβιομήχανοι, και βεβαίως να ανοίξει ένας καλύτερος δρόμος για το λαό μας, για τη χώρα μας. Εδώ είμαστε για να τα πούμε και την επόμενη μέρα, κύριε Κουτσούμπα. Σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.